Είναι ακριβώς από τα διόδια του, των Αφιδρών, γύρω στα 500 μέτρα. Έχουν στηθεί γύρω στα 3, 4, 5 πάρα πολλά οχήματα. Μπορεί να σας δείξει ο Στέλιος ο Δανέζης μαζί με τον Απόστολο τον Καγιαμπίνη. Έχουν στήσει ουσιαστικά ένα φράγμα μπροστά από την Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά. Είναι και υδροφόρες του Δήμου και τοπικών κοινοτήτων. Οι πύρινες γλώσσες από ό,τι βλέπω κατεβαίνουν μια πλαγιά επικίνδυνα. Είναι σε πολύ μικρή απόσταση. Έχει διακοπεί ουσιαστικά η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Κινούνται μόνο τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες των Δήμων. Υπάρχουν πάρα πολλά περιπολικά της αστυνομίας όπου προσπαθούν ουσιαστικά να συνετίσουν, θα σου έλεγα, σε εισαγωγικά κάποιους κατοίκους και ανθρώπους που Παναγιώτη, η εικόνα που μας δίνεις είναι η πιο δραματική εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Πολλές οι κάφτρες, Νίκο, έχουν περάσει από την αντίθετη πλευρά της Εθνικής. Βλέπεις ότι και εδώ και στον παράδρομο έχουν μικρές εστίες φωτιάς. Μια υδροφόρα πιθανόν ΟΤΑ έχει επιχειρεί να κατασβέσει. Έχουμε και ενδιάμεσα. Αλλά βλέπουμε ένα πυκνό σύννεφο από κάφτρες που έρχονται από την άλλη πλευρά. Κοίτα, κοίτα να δεις στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού. Είναι δραματική εξέλιξη. Δραματική εξέλιξη. Είναι πάνω στο πυροσβεστικό η φωτιά. Κοίταξε ακριβώς εδώ, Στέλιο, αν μπορείς λίγο δεξιά. Είναι ακριβώς πίσω από την υδροφόρα η φωτιά. Υπάρχουν πάρα πολλές κάφτρες που έχουν μεταδώσει. Είναι δραματική εξέλιξη. Τουλάχιστον προς το παρόν ακίνδυνα στην άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού. Τώρα που γύρισε η κάμερα, Παναγιώτη, βλέπουμε το τεράστιο ύψος που έχουν οι φλόγες.